Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα με αφορμή την πρώτη μου ομιλία ως βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου στη μονοεδρική περιφέρεια των νησιών μας για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό μου. Η τιμή αυτή μάλιστα είναι διπλή αν αναλογιστούμε πως η έδρα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία 12 χρόνια μετά. Αποτελεί επομένως στίχημα για εμάς αφενός να αναδείξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας των νησιών μας και αφετέρου να ανταπεξέλθουμε στην ευθύνη που απορρέει από το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων δεν αφορά ακόμα ένα νομοσχέδιο ή ένα διυπουργικό νομοσχέδιο που καλύπτει απλώς μια σειρά προβλέψεων. Αφορά σε ρυθμίσεις, καθόλου επίγουσες, γιατί η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που το νομοσχέδιο θεραπεύει είναι που μας σωθούν να νομοθετήσουμε σήμερα. Τόσο η φύση του νομοσχεδίου, όσο και ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου, με περιορίζουν στην αναφορά δύο σημαντικών παρεμβάσεων από τις πολλές και επίγουσες που συζητούμε σήμερα. Την ανάγκη για ομαλή λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και την αποκατάσταση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όσον αφορά στο πρώτο, προκειμένου να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα των παρεμβάσεων που προωθούνται, δεν έχουμε παρά να διερωτηθούμε εάν το υπάρχον πλαίσιο ευνοεί την ομαλότητα στη λήψη αποφάσεων των Δήμων και των Περιφερειών. Αν εκείνοι μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα και με στοιχειώδη συνέχεια τις θεμελιώδεις λειτουργίες τους. Και αν τελικά η αυτοδιοίκηση αποδίδεται ως χαρακτηριστικό του ΣΟΤΑ ή όχι. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δύσκολο να δοθεί. Οι περισσότεροι από εμάς προερχόμαστε από εκλογικές περιφέρειες που η εμπνεύσεως ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτηση έφερε τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε αδιέξοδο. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει ένας δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος χωρίς δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο συμβούλων. Αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που προκαλεί η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός στα όργανα διακυβέρνησης Δήμων και Περιφερειών. Επειδή όμως δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα, αλλά οφείλουμε να δίνουμε λύση, το σημερινό νομοσχέδιο απαντά σε αυτό ακριβώς το διακύβευμα. Θεσμικό πλαίσιο σύμπραξης παρατάξεων, δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων που οι δημότες ενέκριναν με την ψήφο τους μέσω της πλειοψηφίας του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη στις επιτροπές, αλλά και ουσιαστική αξιολόγηση του έργου αντιπεριφερειακών και αντιδημάρχων μέσω της μείωσης της θητείας τους στο ένα έτος. Μπορούμε με άλλα λόγια να μιλήσουμε για μια αντίληψη επιτελικού κράτους σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες αναχτούν την ισχύ εκείνη που καθρεφτίζει τη λαϊκή εντολή και την ίδια στιγμή τα όργανα λήψης αποφάσεων αποκτούν ξεκάθαρες αρμοδιότητες, η αποτελεσματικότητά τους θωρακίζεται και η πολυφωνία διασφαλίζεται θεσμικά. Αναφορικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, οι ρυθμίσεις της Υπουργού Παιδείας απαντούν στην επιχρόνια κατακρεούργηση της έννοιας του ασύλου. Η ελεύθερη έκφραση ιδεών, η παραγωγή νέας γνώσης και η απρόσκοπτη εκτέλεση διδακτικού έργου εντός των ΑΕΗ παραβιάστηκαν χάρη σε μια ελαστική αντίληψη περί ασύλου που για πολλά χρόνια καλλιεργήθηκε από μέρος του πολιτικού συστήματος. Η ελευθερία έδωσε τη θέση της στην ασυδοσία. Η προστασία των ιδεών υποχώρησε προς επίρρωση της ατιμωρησίας των εγκληματιών και τα ελληνικά πανεπιστήμια έγιναν βορρά στις ορέξεις παραβατών του κοινού ποινικού δικαίου. Ας δούμε όμως την περίπτωση τέλεσης ενός εγκλήματος εντός των ΑΕΗ τι θα έπρεπε να συμβεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με την τέλεση της εγκληματικής πράξης, η πληροφορία έπρεπε να φτάσει στο Πρίτανη. Εκείνος να αναζητήσει τα μέλη του Πρετανικού Συμβουλίου και εφόσον είναι διαθέσιμοι να συνεδριάσουν. Ακολούθως, αφού αποφάσιζαν εάν επρόκειτο περιπτέσματος, πλημελήματος, κακουργήματος ή εγκλήματος κατά τη ζωή, τότε θα ήταν θεωρητικά πάντα σε θέση να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Σήμερα αυτό σταματά και ορθώς, εφόσον ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία με το κράτος δικαίου να ρυθμίζει την τάξη και τη θεσμική ομαλότητα. Γιατί άραγε τα πανεπιστήμια μας να αντιμετωπίζονται σαν κάτι που χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης? Με την ψήφιση του νομοσχεδίου προβλέπεται πως εντός των χώρων των ΑΕΗ οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Με το νομοσχέδιο σε ισχύ, ο χώρος των ΑΕΗ εξομοιώνεται με το κοινό δημόσιο χώρο και η κοινή λογική επιστρέφει επιτέλους στον δημόσιο διάλογο. Είναι νομίζω απολύτως ξεκάθαρο πως οι συνθήκες μεταρρύθμισης
πως οι συνθήκες μεταρρύθμισης ενός θεσμού ιστορικού αλλά και διαστρεβλωμένου ταυτόχρονα έχουν επέλθει. Με το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα αποδίδουμε στο πανεπιστημιακό άσυλο τον ουσιώδη χαρακτήρα του, ελευθερία ιδεών και λόγου, έρευνα και διδασκαλία χωρίς λογοκρισία, πανεπιστημιακοί χώροι ελεύθεροι στους φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους τους. Με απλά λόγια, βάζουμε επιτέλους τέλος στο άσυλο εγκληματικότητας, βίας και παρανομίας που καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και δίνουμε χώρο στο άσυλο δημιουργικότητας, προόδου, καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και μην έχετε καμιά αμφιβολία πως το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει το αυτονόητο για την ανώτατη εκπαίδευση που όμως παρέμενε ζητούμενο μέχρι χθες. Έγραφε ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, κ. Στασούλας, το Μάρτιο του 1990. Η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου στις μέρες μας έγινε το ιδεολογικό υπόβαθρο μιας επιθέσεως που απειλεί να παραμορφώσει, να εκτρέψει και να αποπροσανατολίσει τα πανεπιστήμια από την εκτέλεση του σκοπού τους. Σκοπός του πανεπιστημίου είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, η ανάδειξη συνειδητοποιημένων πολιτών και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Αυτόν τον σκοπό καλούμαστε σήμερα να διαφυλάξουμε αλλά και να ενισχύσουμε. Το διακύβευμα επομένως είναι η ελευθερία σε κάθε έκφαση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, στη διακίνηση ιδεών στα πανεπιστήμια μας και την άσκηση εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν εμποδίζεται τεχνιέτος, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε, αλλά ελέγχεται και λογοδοτεί στους πολίτες. Το σημερινό νομοσχέδιο αυτό ακριβώς επιτυγχάνει. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γεώργιος Κοτσός.